Μια εμφάνιση έκπληξη έκανε η Μαντό στην εκπομπή της Ίσης Χριστίδου και βλέποντας πως είναι σήμερα πραγματικά θα τρίψετε τα μάτια σας. Επίσης, δείτε πως είναι σήμερα ακόμη μια γνωστή τραγουδίστρια η Στέλλα Γεωργιάδου. Η γνωστή τραγουδίστρια μας είχε εκπροσωπήσει στην Eurovision το 2003 με το τραγούδι Never Let You Go, καταλαμβάνοντας τη 17η θέση μαζεύοντας 26 βαθμούς. Δεν την αναγνωρίζει ούτε ο Γιάννης Μπέζος, δείτε πως είναι σήμερα η πρώτη Λίλα από το Άκρος Οικογενειακών. Την Ιφηγένεια Καλούτσα την γνωρίσαμε ως Λίλα Θεοτοκάτου μέσα από την πρώτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Αντένα Άκρος Οικογενειακών, σειρά της οποίας έχει πεθάνει ηθοποιός, με τον Γιάννη Μπέζο. Σε αντίθεση με τη Μαρία Γαλέτα, η οποία τη αντικατέστησε στον δεύτερο κύκλο, η Ιφηγένεια δεν μοιάζει να έχει ιδιαίτερη αγάπη για τα social media και έτσι ο εντοπισμός νέων της φωτογραφιών αποδείχτηκε αρκετά δύσκολος. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν εδώ και καιρό λήψεις της από το 2011 και το 2013, με την ίδια σήμερα να είναι μια τελείως διαφορετική κοπέλα. Μερικές ώρες πριν, η τηλεοπτική Λίλα ανήρτησε νέο υλικό και οφείλουμε να ομολογήσουμε πως τρομάξαμε να την αναγνωρίσουμε. Θυμάστε τον Φίβο από την Νταντά, έχει γίνει άλλος άνθρωπος, η τηλεοπτική σειρά η Νταντά προβλήθηκε με μεγάλη επιτυχία τη σεζόν, 2003 έως 2005 μέσα από τη συχνότητα του Μέγκα. Δείτε πως είναι σήμερα το ένα από τα μικρά παιδιά της σειράς και θα νιώσετε ότι μεγαλώσατε. Όταν βλέπουμε πως έχουν αλλάξει αγαπημένα πρόσωπα από παλιές σειρές, όπως η Μαριλένα από το 10 λεπτή Α με τόνο κήρυγμα, συνειδητοποιούμε πως ο Φίβος, Βασίλης Καραγιάννης, δεν συνέχισε τα βήματα του στην υποκριτική. Τότε ήταν 6 ετών, τώρα 22 και έχει γίνει άλλος άνθρωπος, θυμάστε την Ρόσμαρη από το Κωνσταντίνου ΚΑΕ Ελένης, σήμερα, 20 χρόνια μετά, είναι μια άλλη. Στην πρεμιέρα της παράστασης Jasmine, πριν 2 μήνες, πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους ταφούς συντελεστές της παράστασης. Ανάμεσα τους και η ηθοποιός Ισαβέλα Βλασιάδου που αγαπήθηκε πολύ από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο Ρόσμαρη στην τηλεοπτική σειρά του Αντένα Κωνσταντίνου και Ελένης. Η αλήθεια είναι πως η ηθοποιός, παρά το γεγονός πως έχουν περάσει πολλά χρόνια, δεν έχει αλλάξει πιολή. Βασικά θα λέγαμε δεν έχει αλλάξει καθόλου, σε αντίθεση με την νοσοκόμα της σειράς που σας παρουσιάσαμε χθες.